Ευχαριστούμε ξανά πρώτα απ' όλα όλους τους παραβρισκόμενους, κατοίκους της περιοχής, από όλη τη χώρα, από σωματεία, αντιπροσωπείες, κόμματα, τοπική διοίκηση, όλους τους παραβρισκόμενους. Όλους αυτούς που σήμερα από αντικειμενικούς λόγους μας δήλωσαν, μας στήριξαν την αλληλεγγύη, αλλά δεν μπορεί να είναι δεν μπορούσαν να ήταν μαζί μας, δηλώσαν ότι θα είναι όπως ήταν χθες, θα είναι και αύριο. Όλους τους εργαζόμενους που πραγματικά με τη συμμετοχή τους δείξανε άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα να δώσουμε τη μάχη και στη νέα φάση που έχουμε μπροστά μας και με αισιοδοξία να προχωρήσουμε μέχρι να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Θα κλείσουμε βάζοντας ένα ψήφισμα που μας ενώνει και με βάση τις ομιλίες όλους, ανεξάρτητα τις επιμέρους ή και ουσιαστικές διαφορές σε πολλά ζητήματα. Λέμε να είναι το εξής. Σήμερα, 21 Εβδόμου του 22, στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ της Λάρινας Φτιώτιδας, οι παραβρισκόμενοι στο κάλεσμα των εργαζομένων στην ανοιχτή σύσκεψη, με μια φωνή διεκδικούμε. Ένα, να εξασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία σε οποιαδήποτε περίπτωση της ΛΑΡΚΟ. Να μην υπάρξει σταμάτημα της λειτουργίας χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και σχέδιο συντήρησης, αλλά και προετοιμασίας επαναλειτουργίας. Να μην υπάρξει ούτε ένας εργαζόμενος, είτε σε εργολαβία, είτε της ΛΑΡΚΟ, είτε μικροεργολάβος, χωρίς μεροκάματο. Να εξασφαλιστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση το δικαίωμα στην εργασία με δικαιώματα σε όλους. Να μην βγουν οι εργαζόμενοι από τις βάρδιες, να μην υπάρξει έξωση από τα σπίτια του οικισμού της ΛΑΡΚΟ. Εναντιωνόμαστε στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ που παρασέρνει αυτόματα δεκάδες επαγγέλματα, χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των σωματείων με σταθμό διαμαρτυρίας στις 29 Ιούλη. Όλοι και όλες στην Αθήνα να τα πούμε για άλλη μια φορά και στην κυβέρνηση να ξαναγυρίσουμε. Με ένα είναι σίγουρο. Την τελευταία κουβέντα οι εργαζόμενοι δεν την έχουν πει. Προκαταβολικά τη λέμε τώρα. Με ψηλά το κεφάλι θα ξαναμπούμε στις δουλειές μας. Η ΛΑΡΚΟ θα παραμείνει ανοιχτή. Από αυτή μεγαλώσαν οι πατεράδες μας, μεγαλώσαμε εμείς, θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά, τα εγγόνια μας και τα εγγόνια των παιδιών μας. Συνεχίζουμε, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή αντάμωση.